Εμείς, τουλάχιστον στο επίπεδο της επιστήμης, δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις ποιο είναι το φαινόμενο αυτό και τι ακριβώς συνέβη στην Ισπανία. Γι' αυτό να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας δώσει την βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγγιανάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Λέκα, όλοι έτσι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι εκείνο το οποίο συνέβη στην Ισπανία. Πώς προέκυψαν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε και οι οποίες κόβουν την ανάσα και οι οποίες σκόρπισαν μόνο θάνατο και καταστροφή. Πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό κύριε Σφαγγιανάκη. Οι εικόνες είναι αυτές οι οποίες επί της ουσίας μας κάνουν εντυπωσιακό το όλο αυτό. Εντυπωσιακό και δυσάρεστο βέβαια. Όλο αυτό το συμβάν. Μετεωρολογικά και επιστημονικά όμως θα σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο απέχει μακράν αυτόν που ξέρει η επιστήμη και μάλιστα σε ένα ρυθμό επαναλαμβανόμενων φαινομένων. Δηλαδή έχουμε ένα ρυθμό επαναληψιμότητας, τα οποία όταν πραγματικά θα χτυπήσουν κάποιες περιοχές και οφείλεται καθαρά σε φυσιολογικούς παράγοντες, θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκείνο που πληρώνουμε και βλέπουμε το τίμημα μέσα από αυτές τις εικόνες είναι η ανθρώπινη, θα λέγαμε, αναλγησία. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμαστε τις δυνάμεις της φύσης, ώστε κάποια στιγμή να πούμε ότι ναι, είμαστε υποκείμενα όλων αυτών που συμβαίνουν και αυτό το πληρώνουμε. Και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά εκεί. Το έχουμε πληρώσει και εμείς. Το πληρώσαμε και πέρυσι, το πληρώσαμε και στη Μάνδρα Αττικής, αρκεί να σας πω ότι στη Θεσσαλία εμείς πέρυσι με τον Ντάνιελ είχαμε υψηλότερα, σχεδόν τα διπλάσια ύψη βροχής από ό,τι συνέβησαν στη Βαλένθια. Ναι, θα σας ρωτούσα γι' αυτό συγκριτικά και με το πιο πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλίας λοιπόν. Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες με την περίπτωση της Ισπανίας τώρα? Σχεδόν θα έλεγα ότι η όλη κατάσταση όπως εξελίχθηκε ήταν, θα την έλεγα σχεδόν ταυτόσιμη με αυτό που συνέβη και στη Θεσσαλία, με αυτό που συνέβη και σε εμάς εδώ στα Μάλια. Και είναι ακριβώς σχεδόν θα λέγαμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε μία κίνηση ενός συστήματος δυναμικού, γιατί περνάει πάνω από θάλασσα. Μην ξεχνάμε, η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι ζεστή, άρα έχει εξάτμιση, δίνει θερμότητα, αυτό που θέλει ουσιαστικά το σύστημα για να ενδυναμωθεί, την βρίσκει, κινείται και όταν φτάνει σε μία περιοχή, η οποία εκεί είναι τώρα και το ερώτημα που τίθεται, θα μπορούσε η μετεωρολογική υπηρεσία να το προλάβει. Πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσει το ακριβές σημείο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όταν θα πλησιάσει σε μια περιοχή, όταν θα πέσει η ταχύτητά του και θα συγκρουστεί ουσιαστικά με ένα άλλο σύστημα, αντικυκλονικό πεδίο όπως το λέμε εμείς, εκεί στη ζώνη που θα κάνουν τη σύμπραξη αυτά τα δύο συστήματα, την ονομάζουμε ζώνη σύγκλησης, βλέπετε τώρα βγαίνουν και άλλες ορολογίες, το φαινόμενο της σταγόνας κτλ. Ουσιαστικά είναι μετεωρολογική όρη. Αυτή λοιπόν η σύγκληση που γίνεται εκεί των μαζών έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει αυτού του καταστροφικού χαρακτήρα τα βροχομετρικά, προκαλούνται πλημμυρικά. Αλλά εν προκειμένου η Βαλένθια, ξέρετε, είναι μια πόλη η οποία επί της ουσίας περνούσε ένα τεράστιο ποτάμι από τη μέση της. Η φύση δεν το ξέχασε. Η φύση το επανενεργοποίησε. Και βέβαια εξαιτίας του ότι έχει να συμβεί 70 χρόνια, δεν σημαίνει ότι εάν και στα 70 χρόνια πριν είχαμε την ίδια κατοίκηση, τους ίδιους δρόμους, τα ίδια αυτοκίνητα, δεν θα συνέβαινε ακριβώς το ίδιο. Απλά και να ξέρετε ότι αν συμβεί μετά από άλλα 70 χρόνια και δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και με τα περισσότερα αυτοκίνητα και την περισσότερη ανάπτυξη, με συγχωρείτε, θα γίνουν και πολυκατοικίες βάρκες. Πολύ χειρότερα λοιπόν. Άρα λέτε ότι, έτσι συνοψίζοντας λίγο και, για να το καταλάβουμε κι εμείς κύριε Λέκα, είναι δύσκολα προβλέψιμο ένα τέτοιο φαινόμενο μετεωρολογικά, όχι σπάνιο και έχει να κάνει λοιπόν και με την το πυκνό αστικό περιβάλλον της Βαλένθια, έτσι. Ναι, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα, γιατί προσέξτε, είναι σπάνιο σαν φαινόμενο, δεν είναι ότι το συμβαίνει, δηλαδή όταν συμβαίνει κάθε 70-100 χρόνια ή κύκλους των 50, έχει μια σπανιότητα. Αυτό έχει να συμβεί 67 χρόνια. Ναι. Στη Βαλένθια, όπου ήταν σχεδόν το ίδιο χτύπημα. Αλλά δεν είναι κάτι άγνωστο λοιπόν, για να το διαπιστώσω. Για όνομα του Θεού, μην τα λέμε άγνωστα και μάλιστα ξέρετε η δικαιολογία των πολιτικών, γιατί η πολιτική δικαιολογία είναι κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή. δίνει συγχώρεση στα πάντα. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί τα φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης να έχουν μια ελαφρά μεγαλύτερη και πολύ μεγαλύτερη ένταση. Αυτό εξαρτάται από το συμβάν σαν συμβάν σε κάθε περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι αποτέλεσμα της κυκλικής επανεμφάνισης τέτοιων φαινομένων για τα οποία πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι μόνο εκεί, και για τη λειψιδρία και για το κομμάτι των καταστροφικών αυτών φαινομένων των πλημμυρών. Όλα δεν τα ξεχνάει η φύση, τα επαναφέρει. Επομένως, σε κάθε ένα εξ αυτών των φαινομένων πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Προγνωστικά τώρα, επειδή είναι και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί άκουσα όλες αυτές τις κατηγορίες ότι δεν το είχαν των προτέρων μια υπηρεσία η οποία, καταλαβαίνετε, έχει μια εθνική μετρολογική υπηρεσία, επειδή είχαμε συνεργαστεί, γνωρίζω και το έργο τους, μια ιδιαίτερα αξιόπιστη μετρολογική υπηρεσία. Αλλά τι γίνεται? Γνωρίζουμε ότι το σύστημα έχει ένταση. Δεν γνωρίζουμε πλήρως την έντασή του, γιατί κινείται πάνω από θάλασσα. Όταν όμως συγκρουστεί πάνω από στεριά, εκεί αλλάζουν οι γεωμορφολογικοί παράγοντες, ό,τι μπορεί να συμβεί και εδώ σε εμάς στην Κρήτη. Και αυτή η σύγκρουση είναι με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να την προβλέψεις παρά λίγες ώρες, 2 ώρες, 3 ώρες νωρίτερα. Και ακόμα και τότε, επειδή υπάρχει μια μικρή ταχύτητα, μπορεί, για παράδειγμα αυτό που είδαμε στα Μάλια, να είχε κατασταλάξει στο Ρέθιμνο και το Μιλοπόταμο και να μην πάει προς τη μεριά των Μαλίων για να χτυπήσει εκεί. Η απόσταση για το σύστημα είναι μικρή, αλλά εμείς προγνωστικά δεν μπορούμε δυστυχώς να το δούμε. Άρα ή θα πρέπει να εκενώνουμε τεράστιες εκτάσεις, όπως έγινε στην Αμερική που είδατε εκεί με τον τυφώνα που εγκατέλειψαν περιοχές που δεν χτυπήθηκαν τελικά, έτσι, η Τάμπα δηλαδή που ήταν στο επίκεντρο της κίνησης και πραγματικά εκεί οι καταστροφές θα ήταν πολύ περισσότερες, τελικά πέρασε νοτιότερα, χτύπησε άλλες περιοχές. Γιατί πήγαν να το προβλέψουν νωρίτερα, 12 και 14 ώρες. Εγκατέλειψε ο κόσμος στα σπίτια του, ενδεχομένως και ένα δίκο. Άρα, το να μην βάζουμε στον κόσμο σε αυτή την περιπέτεια μεγάλης εγκατάλειψης, τι λέμε? Πρέπει να έχουμε κάνει να κάνουμε πρόβλεψη με την έννοια της πρόληψης των υποδομών. Οι υποδομές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουν να εκτονώσουν όσο δίνεται το πρόβλημα. Και βέβαια ο κόσμος θα πρέπει πλέον να κατανοήσει ότι η δύναμη της φύσης δεν παλεύεται και σε πολλές περιπτώσεις χάσε και το αυτοκίνητο, χάσε ότι είναι, σώσε τη ζωή σου. Διότι δυστυχώς και πολλά εξ αυτών των ατυχημάτων ήταν από περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς αντιπαλεύτηκαν τη φύση και βέβαια καταλαβαίνουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσατε να είσαστε πιο ακριβείς, κύριε Λέκα, και σε ό,τι έχει να κάνει με το φαινόμενο και πώς το αναγνωρίζετε κι εσείς ως επιστήμονες και στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και το κρατάμε αυτό και κρατάω αυτό που είπατε, πρόληψη στις υποδομές, κύριε Λέκα, γιατί τα πλημμυρικά φαινόμενα και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι και εδώ, είναι και στη χώρα μας, είναι και στην Κρήτη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και κρατάω όλες σας τις επισημάνσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία σήμερα. Να είστε καλά. Εμείς βέβαια αντιμετωπίζουμε το ακριβώς αντίθετο της λειψιδρίας. Παρούσα φάση, ναι. Προσέξτε, οι καταστροφές οι πλημμυρικές από την αρχαιότητα φέρνουν κάποια καταστροφικά φαινόμενα που εκ των πραγμάτων ανασυστήνεται η κάθε περιοχή μετά από ένα τέτοιο γεγονός και επιβιώνει. Οι καταστροφές έρχονται εξαιτίας της λειψιδρίας. Και η λειψιδρία δεν στηρίζεται μόνο στην ανομβρία, στηρίζεται και σε έτερους παράγοντες που είναι και πάλι ανθρωπογενείς στην κατασπατάληση αυτού του αγαθού, την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε πλέον. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ με όλη αυτή την ανάπτυξη, τη δραστηριότητα, με τη γεωργία, με τον τουρισμό, με τον πολίτη που δεν γίνεται και αυτός κοινωνός του προβλήματος. Όλα αυτά δυστυχώς μπορεί να σου φέρουν μια καταστροφή η οποία είναι ανεπανόρθωτη σε σχέση με αυτό που βλέπετε με τη Βαλένθια, γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, σε λίγο καιρό, επειδή θα χτυπηθεί μια άλλη περιοχή από κάτι άλλο, θα ξεχάσουμε τη Βαλένθια και θα στρέψουμε και τα βλέμματα της δημοσιότητας κάπου αλλού. Ακριβώς. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.